Γεια σας κορίτσια! Πάρα πολλές κοπέλες μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουν το eyeliner. Και για μένα ήταν δύσκολο στην αρχή. Νομίζω χρειάζεται εξάσκηση πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και μερικά tricks τα οποία μπορούν να μας το κάνουν πιο εύκολο. Να λοιπόν ένα βίντεο για να σας δείξω πώς εγώ βάζω το eyeliner μου για να είναι πιο εύκολο και ελπίζω να σας βοηθήσει. Θα συγχωρήσετε την εμφάνισή μου. Ξέρω ότι είμαι με πιτζάμες. Το μαλλί μου είναι ντομάτα. Είμαι άβαυτη. Φόρεσα το κραγιονάκι μου όμως για να είμαι παρουσιαστή. Με συγχωρήσετε γιατί δεν είχα καθόλου όρεξη να ετοιμαστώ. Δεν πειράζει. Με καταλαβαίνετε. Τι θα χρειαστούμε. Ένα eyeliner. Οποιοδήποτε eyeliner. Ό,τι σας βολεύει. Θα το βρείτε αυτό στην πορεία. Μπορεί να σας βολεύει το eyeliner σε μορφή στυλού. Μπορεί να σας βολεύει αυτό. Μπορεί να σας βολεύει το gel eyeliner, ό,τι βολεύει εσάς καλύτερα. Θα πάρω το καθρεφτάκι μου, θα κουνήσω καλά το eyeliner και ελπίζω να καταλάβετε αυτό που κάνω. Λοιπόν, αρχίζω από τη μέση του ματιού, γιατί αν κάνω μεγάλη γραμμή μπορεί να στραβώσει. Και την πάω μέχρι εκεί που τελειώνει το μάτι. Μετά, από την αρχή του ματιού, ενώνω μέχρι τη μέση έτσι. Και τώρα, για να κάνω την κλίση προς τα πάνω, το πιο εύκολο είναι το εξής. Η γραμμή που τελειώνει το από κάτω βλέφαρο θα είναι ο οδηγός μας. Δηλαδή, θα κάνουμε τη γραμμή εκεί ακριβώς που συνεχίζει το από κάτω βλέφαρο. Δηλαδή, θα το πάμε έτσι. Κοιτάξτε, όπως πάει η κλίση του από κάτω βλέφαρου. Συνεχίζουμε εδώ. Και κάνουμε αυτό. Και μετά, το πολύ απλό, ενώνουμε αυτή τη γραμμή προς τα μέσα. Και αμέσως, έχουμε το eyeliner έτοιμο. Πάμε να το ξανακάνουμε και από την άλλη. Λοιπόν, από τη μέση προς τα έξω κάνουμε μία απλή γραμμή. Από τη μέση προς τα έξω. Από την αρχή του ματιού και προς τα μέσα ενώνουμε τη γραμμή. Μικρές και απαλές κινήσεις. Και τώρα, με οδηγό το κάτω βλέφαρο, κάνουμε μία γραμμή και από έξω προς τα μέσα ενώνουμε. Νομίζω είναι ένας αρκετά εύκολος τρόπος που όλοι μπορούμε να το κάνουμε με λίγη εξάσκηση. Να ξέρετε πάντα ότι ποτέ δεν θα βγει ακριβώς η ίδια γραμμή και στα δύο μάτια. Σίγουρα θα έχει μια διαφορά. Όπως έχουν και τα φρύδια μας, όπως έχουν και τα μάτια μας, όπως έχουν τα πάντα στο σώμα μας. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Χρειάζεται απλά να μοιάζουν λίγο. Τώρα, αν και αυτό σας φαίνεται δύσκολο, εγώ προτείνω με ένα μολυβάκι να κάνετε μικρές τελίτσες πάνω στο μάτι και μετά να τις ενώσετε με το eyeliner κανονικά. Και αυτό είναι πιο εύκολο, βοηθάει όταν είμαστε προτάρες. Αλλά νομίζω είναι όλο θέμα εξάσκησης. Οπότε, πιάστε το eyeliner, όταν δεν έχετε τι να κάνετε σπίτι, μην βλέπετε τηλεόραση. Αρχίστε να κάνετε γράμμες eyeliner. Σε εσάς, τη μαμά, στην αδερφή σας, παντού. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο. Θα τα πούμε πάλι με άλλο βίντεο. Φιλάκια πολλά!